Ο κύριος Βασίλης Κεφαλάς είναι μαζί μας, είναι υποψήφιος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εσείς από τι, μάλλον τι σας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα αριστερά εξωκοινοβουλευτικά κόμματα? Ναι, να πω καταρχήν ότι είμαι υποψήφιος στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Ναι, τα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ απορτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν προέρχονται από τζάκια και την επίσημη πολιτική. Είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, εργαζόμενοι όπως είμαι και εγώ, άνεργοι, φοιτητές και άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν καθημερινά για να επιβιώσουν αλλά και για να αλλάξουν αυτή την κοινωνία. Το πρώτο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι αυτό. Η οργάνωσή μας είναι μια πραγματική αριστερή οργάνωση, μια κομμουνιστική οργάνωση, η ΟΚΔΕ λοιπόν, όπου ανήκει στο ρεύμα του τροτσκισμού, είμαστε τροτσκιστές και αυτό είναι έτσι και το στίγμα της οργάνωσης, όπου σε όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει, εδώ και 80-90 χρόνια, συμμετείχε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το εργατικό κίνημα. Το δεύτερο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω πριν προχωρήσουμε έτσι και στο πρόγραμμα και άρα στις διαφορές μας με τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι η κατάσταση στην οποία πραγματοποιούνται οι εκλογές ή πάμε για να ψηφίσουμε και πάμε για να επιλέξουμε. Η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη και σημαντική από όλες τις απόψεις και αυτό το παραδέχονται ακόμη και οι αντίπαλοι μας, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή παραδέχονται όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η κρίση σε όλα τα επίπεδα, οικονομική, πολιτική αλλά και κοινωνική, οξύνεται και μάλλον πάμε σε μια φάση όπου το 2008 δεν θα είναι τίποτα σε αυτό το οποίο θα ζήσουμε, που ξεκίνησε η κρίση με την Goldman Sachs και επεκτάθηκε και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Σε αυτή την κρίση λοιπόν που είναι παγκόσμια, το επίκεντρο συνεχίζει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα όλοι οι δείκτες, κυρίως οι πολιτικοί δείκτες, δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οδεύει προς τη διάλυσή της, ενώ οικονομικά υπάρχει μια μεγάλη στασιμότητα, για να μην πούμε και αρνητικοί δείκτες της οικονομίας. Το ίδιο και στην Ελλάδα, τόσο η κατάσταση στην οικονομία αλλά όσο και η εξελίξη στην περιοχή καθιστούν αυτές τις εκλογές πολύ σημαντικές. Άρα με αυτή την έννοια καλούμε και εμείς με τη σειρά μας οπωσδήποτε οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα να πάνε στις 7 του Ιούλη να ψηφίσουν, να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Όχι γιατί είναι υποχρεωτικό, γιατί είναι ένα δικαίωμά μας το οποίο το κατακτήσαμε και πρέπει να το υπερασπίσουμε. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνάνε ή μας κυβερνήσαν όλα αυτά τα χρόνια δεν θέλουν να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Άρα πρέπει να προσέλθουμε μαζικά στις κάλπες. Σίγουρα πρέπει να προσέλθουμε κατά τη γνώμη μας μαζικά στις κάλπες, όχι μόνο για να τιμωρήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας έχει οδηγήσει μετά το τρίτο μνημόνιο που ψήφισε, μετά τα ψέματα τα οποία είπε και τα καταστροφικά προδραγμένα του, τα οποία τα βάφτισε και αριστερά και όλα και έξοδα από τα μνημόνια, σίγουρα θα πρέπει να τιμωρηθεί και θα τιμωρηθεί έτσι όπως φαίνεται. Το δεύτερο όμως είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε απλά το διαχειριστή και να πάμε σε μια επιλογή οι εργαζόμενοι, η νεολαία και η φτωχή του Κυριάκου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μάλιστα έτσι είναι και ορκισμένος εχθρός, βλέπετε τι λένε, βλέπετε τι εξαγγέλουν και υπόσχονται, υπόσχονται δηλαδή την κόλασή μας σε όλα τα επίπεδα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και καλούμε τον κόσμο είναι να ψηφίσει και να στηρίξει την ΟΚΔΕ σε αυτές τις εκλογές και προτάσουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα, ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας όπως το λέμε για τους εργαζόμενους, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ποια είναι τα δύο βασικά κομμάτια? Ναι, να πω σε 3-4 άξονες. Καταρχήν το πρώτο που θέλω να πω είναι η φιλοσοφία του. Ένα πρόγραμμα τέτοιο δεν έχει ως φιλοσοφία βασική τα παζάρια, τις υποτιθέμενες διαπραγματεύσεις, να συμβιβάσει δηλαδή τα ασυμβίβαστα, τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων και φτωχών σε Ελλάδα και Ευρώπη με αυτά των τοκογλύφων, των δανειστών,
των τραπεζιτών, των εργοδοτών. Δηλαδή την επαναφορά καταρχήν όλων των δικαιωμάτων εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών που είχαμε προμνημονίων, τις συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή να υπάρχει πραγματική επαναφορά και να γίνονται και να κηρύσσονται υποχρεωτικές με τη μία. Ναι. Να υπάρχει, να επανέλθει το μέτρο και να διευρυνθεί στην απεργία, το οποίο το χάσαμε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που προφανώς τα θέλει. Δηλαδή να επανέλθουν όλα αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα. Το δεύτερο είναι ότι απαραίτητος όρος για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και το ΝΑΤΟ. Η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, οι οποίοι διαλύονται εξάλλου, τα βλέπουμε τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις, γιατί μέσα εκεί είμαστε σε μια φυλακή όπου δεν μπορούμε να χειριστούμε, να ελέγξουμε την οικονομία μας, να κάνουμε το οτιδήποτε από αυτά τα οποία μας λένε επενδύσεις ή ανασυγκρότηση της οικονομίας, που όλο έρχονται και ποτέ δεν έρχονται. Έξοδος λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ και το ΝΑΤΟ. Και για να προλάβουμε, επειδή δεν έχω και άπειρο χρόνο, πώς διαφοροποιήσετε από τις υπόλοιπες οργανώσεις που από αυτά που λέτε, στα οποία θα είχαν αντιτείνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά τώρα θέλω να σας ακούσουμε, πού διαφοροποιήσετε? Εντάξει, γι' αυτό είπα από τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, διότι από τη στιγμή που είστε και τροτσκιστές, η διαφορά για παράδειγμα από το ΚΚΕ είναι σαφής και καθαρή, δεν θα μπω καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Από τους υπόλοιπους. Να πω και το τρίτο σημείο που είναι πολύ σημαντικό του προγράμματός μας, να περάσουμε σε ένα πλατή πρόγραμμα εθνικοποιήσεων των μεγάλων κλειδιών και τομέων της οικονομίας, της ενέργειας, των εργοστασίων, όσων επιχειρήσεων κλείνουν, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή τη γάγκρενα της ανεργίας, για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομία και να βάλουμε όντως πραγματικά τις βάσεις για μια παραγωγική ανασυγκρότηση. Τώρα αυτά για να γίνουν, εμείς δεν λέμε ότι είναι εύκολα ή ότι λεφτά υπάρχουν γενικά και αφηρημένα που μας είπανε κάποιοι. Μπορούν να γίνουν και ούτε μπορούν να γίνουν ρίχνοντας ένα φακελάκι μόνο με μια μέρα στις 7 του μηνός μέσα σε ένα τετράγωνο κουτί. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι στις 7 του μηνός και λέει η ΟΚΔΕ, ψήφος και οργάνωση στην ΟΚΔΕ, δηλαδή απόφαση αγώνα. Ή θα αποφασίσουμε να ζούμε με τα μνημόνια και όλη αυτή την κατρακύλα, ή θα επαναφέρουμε το ζήτημα των αγώνων, ενός σχεδίου, δηλαδή το δεύτερο πράγμα που μας διαφοροποιεί και λέμε από όλα τα αριστερά ψηφοδέλτια, εξωκοινοβουλευτικά και μη, και από το ΚΚΕ, ένα σχέδιο αγώνων όμως, το οποίο θα έχει δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όχι γενικά και αφηρημένα αγώνες. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε τους αγώνες που κάναμε το 10-12, τις απεργίες, τις πλατείες και τους αγανακτισμένους, οι οποίοι ρίξανε και δύο κυβερνήσεις κιόλας μνημονιακές. Πρέπει να βάλουμε τις βάσεις για να ανασυγκροτήσουμε το κίνημα, το οποίο όντως βρίσκεται σε μαύρα χάλια και είναι και, και ένα αποτέλεσμα από τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να ξαναζωντανέψουμε τα συνδικάτα. Συνδικάτα, συλλόγους, φοιτητικούς και λαϊκές επιτροπές. Αυτά τα συνδικάτα και αυτοί οι σύλλογοι θα πρέπει να κάνουν αγώνες και όχι να κάνουν ρουσέτια ή να κάθονται και να λένε απλά ότι είμαστε συνδικάτα. Για να είναι και ελκυστικά, για να είναι πραγματικά εργαλεία για τους εργαζόμενους, την νεολαία, τους φτωχούς. Και για να κλείσω, αυτό εδώ το πρόγραμμα ανασύνθεσης και ανασυγκρότησης του κινήματος πρέπει να συνοδεύεται με μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Εμείς λέμε μια ενωτική πολιτική μέσα στους αγώνες. Γιατί πρέπει να σταματήσει αυτός ο κατακερματισμός των κινητοποιήσεων, των απεργιών, των αγώνων, που δεν οδηγεί πουθενά και το μόνο στο οποίο συμβάλλει είναι να δίνει πόντους στον αντίπαλο. Για να μπορέσουμε πραγματικά να ξαναβάλουμε τα δικαιώματά μας στη βάση, να τα υπερασπίζουμε με κεντρικό σύνθημα «Το νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη». Ευχαριστώ. Τώρα, και, κύριε Κεφαλά, δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε βγει ήδη εκτός χρόνου. Θα με συγχωρέσετε. Αυτό εμείς καλούμε, να κλείσω, καλούμε τους εργαζόμενους στις 7 του μηνός, ψήφο στην ΟΚΔΕ και οργάνωση στην ΟΚΔΕ, για να μπορέσουμε να αντεπιτεθούμε την άλλη μέρα που έρχονται δύσκολα μέτρα.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Σας καλημερίζω. Κύριος Βασίλης Κεφαλάς, υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκης με την ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών.